Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που έρχεστε και χαίρομαι που έχουμε ένα καινούριο χώρο που θα βρισκόμαστε. Θα είναι πιο, πιστεύω, πιο άνετα και για σας. Για την τελευταία φορά είχαμε μια δυσκολία. Καλό είναι. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερο είναι. Όχι με την έννοια της ποσότητας, αλλά όντως, όσο περισσότεροι άνθρωποι νοιάζονται και ενδιαφέρονται για το Λόγο του Θεού, τόσο καλύτερο αυτό είναι για την κοινωνία μας. Γιατί σήμερα υπάρχει μία, ξέρετε, υπάρχει ένα ανόρεκτο σχετικά με την κοινωνία. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα, αλλά όχι για τα εσωτερικά, τα βαθύτερα. Συνήθως για αυτά ενδιαφέρονται όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους. Συνήθως δεν ενδιαφερόμαστε. Κυρίως όταν έχουμε την υγεία μας και αν υπάρχει μια οικονομική ευχέρεια, νομίζω το Θεό ελάχιστον σκέφτονται. Όταν όμως αρχίσουμε και χάσουμε βασικά πράγματα, τότε προσεγγίζουμε το Θεό και μοιάζουμε σαν και αυτούς που τελευταία μέρα αργία πάνε να βρουν ανοιχτό κάποιο μαγαζί. Ξέρετε, είναι κάποιοι που δεν είναι πολύ νοικοκύριδες και τελευταία στιγμή θέλουν να το προλάβουν όλα. Ένα τέτοιο πράγμα κάνουμε, αλλά αυτό για την πίστη. Ενώ για την πίστη μας πρέπει να έχουμε ένα ζήλο, καλό ζήλο όμως, όχι σαν αυτούς που λένε ουκ ατεπίγνωσιν, με ωραία στοιχεία, με στοιχεία αγάπης για το Θεό, εμπιστοσύνης για το Θεό. Είχαμε πει ότι υπάρχουν τρεις τάξεις, τρεις ομάδες χριστιανών. Είναι οι μισθωτοί, μάλλον συγγνώμη, οι δούλοι, οι μισθωτοί και οι γη. Οι δούλοι είναι το πρώτο σκαλοπάτι, οι μισθωτοί το δεύτερο, οι υγιοί το τρίτο. Οι πρώτοι, οι δούλοι, είναι αυτοί που λένε φοβούνται το Θεό και από φόβο στο Θεό μην πάθουν τίποτα, πιστεύουν. Από ένα φόβο πηγαίνουν προς το Θεό. Υπάρχουν η δεύτερη κατηγορία, οι άλλοι, είναι και αυτοί αρκετοί, είναι οι μισθωτοί, αυτοί ζητούν αντάλλαγμα, μισθός. Εγώ, Θεέ μου, θα νηστεύω, θα βοηθάω ανθρώπους, δεν θα λέω ψέματα κτλ. Αλλά και εσύ θα μου δίνεις υγεία, θα έχω εργασία, θα μου δώσεις τον παράδεισο όταν πεθάνω. Καταλάβατε, μία σχέση δούνε και λαβήν, τη λέμε. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, η γη. Σε αυτήν ανήκουν έτσι άνθρωποι προοδευμένοι πνευματικά, οι Άγιοι κατά βάση. Αυτοί λένε, εγώ θέλω να αγαπώ μόνο το Θεό και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Λέει ο πατήρ Παΐσιος κάτι που είναι οξύμορο. Φαίνεται οξύμορο σε κάποιον που δεν γνωρίζει. Εγώ θέλω να είμαι με τον Θεό, με τον Χριστό και ας είμαι και στην κόλαση, λέει. Μα όταν είσαι με τον Θεό δεν μπορεί να είσαι στην κόλαση. Αλλά καταλαβαίνετε πως το λέει. Δεν ζητώ τίποτα. Θέλω μόνο να είμαι μαζί με τον Θεό. Και ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Θέλει να μου δώσει υγεία, να μου τη δώσει.
θέλει για κάποιο λόγο να μου τη στερήσει. Να γίνει. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι γιος. Θυμάστε τι λέγαμε. Ερμηνεύουμε στις συναντήσεις μας το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Πάτερ Ημών σημαίνει ότι εσύ τον θεωρείς πατέρα. Είσαι εσύ λέει γιος. Είσαι γιος για να τον πεις πατέρα. Μα γιος σημαίνει ότι έχεις όλα αυτά που λέω. Γιος σημαίνει ότι λες ό,τι πει ο πατέρας. Εμείς όμως δεν το λέμε έτσι. Εμείς πολλές φορές λέμε ό,τι θέλουμε εμείς και να έρθει ο Θεός να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Δεν μπαίνουμε στην ιδέα μήπως αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Μήπως δεν είναι σωστό. Καταλάβατε τι λέω. Εμείς θέλουμε να έρθει ο Θεός να υπηρετήσει αυτό που θέλουμε. Χωρίς να βάζουμε κανένα ένα παράθυρο και να πεις μήπως δεν είναι ευλογημένο αυτό, μήπως δεν είναι από το Θεό αυτό. Δεν λέω να μην έχουμε όνειρα. Να έχουμε όνειρα και να έχουμε και ωραία όνειρα για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά πάντοτε να λέμε εγώ Θεέ μου θέλω να είναι ευλογημένο από σένα αυτό. Θέλω να είναι από σένα, θέλω εσύ να το θέλεις. Θέλω μαζί να το θέλουμε αυτό που θέλω εγώ. Καταλάβατε τι είπα, να ευλογεί ο Θεός αυτό που θέλουμε, το όνειρό μας, τα σχέδιά μας. Είμαστε λοιπόν στην Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπαμε Κυριακή Προσευχή, την είπε ο Κύριος, γι' αυτό την είπαμε και Κυριακή Προσευχή. Τη λέμε πάρα πολλές φορές και στην καταμόνας προσευχή, στην καταμόνας προσευχή μας, ναι, αλλά τη λέμε και σε πολλές ακολουθίες άλλες. Λέμε αυτή την προσευχή στον Εσπερινό, στον Όρθρο, και στη Θεία Λειτουργία τη λέμε και σε άλλες ακολουθίες, έτσι. Αφού λοιπόν τη λέμε τόσες φορές, θα πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε σε αυτή την προσευχή. Δηλαδή, είχαμε πει την άλλη φορά, ενώ την λέμε συχνά, όλοι οι χριστιανοί τη λένε. Τουλάχιστον λένε ένα Πάτερ Ημών, το λέω, μου λένε εμένα. Τουλάχιστον, λέω, κάνεις προσευχή. Ένα Πάτερ Ημών, το λέω. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια προσευχή που τη λέμε, αλλά έχουμε εμβαθύνει στα λόγια της, στις λέξεις, στις εκφράσεις της. Είπαμε λοιπόν την άλλη φορά και συνεχίζω τώρα ότι κάθε μία λέξη από το Πάτερ Ημών έχει βάθος θεολογικό και εμείς προσπαθούμε εδώ να το βρούμε αυτό το βάθος, να το αναδείξουμε και ο καθένας μετά να το πλησιάσει, να το επισκεφθεί. Είχαμε πει λοιπόν για τις δύο πρώτες λέξεις, αν θυμάστε. Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών. Για το Πάτερ είχαμε πει ότι έχουμε πατέρα. Δεν είμαστε ορφανοί. Και αυτός που δεν έχει πατέρα, έχει πατέρα. Δεν μας άφησε ορφανούς. Και είναι μεγάλη υπόθεση να το νιώθεις πατέρα σου. Νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Έχω πατέρα. Έχω πάω κάπου να του τα πω. Μου λέει κάποιος, ξέρετε Πάτερ, δεν κάνω, μου λέει, προσευχή όπως αυτές που κάνετε εσείς. Λέω, τι εννοείς δεν κάνεις προσευχή? Λέει, να κάθομαι και τα λέω. Κάθομαι και τα λέω με τον Χριστό και με την Παναγία. Έτσι, μέσα από την καρδιά μου τα λέω. Και αισθάνομαι πολύ ωραία που τους μιλάω. Όλα τους τα λέω. Τώρα εγώ τι περιμένετε να το απαντήσω? Ότι δεν κάνει καλά? Ασφαλώς και κάνει πολύ καλά. Που ανοίγει την καρδιά του στο Θεό. Ξέρεις, μου λέει, πόσες ώρες μπορώ να κάτσω μερικές φορές? Του λέω τα παράπονά μου. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Γιατί δηλώνει σχέση. Σχέση με το Θεό. Δεν είναι μια ιδέα ο Θεός. Μου έλεγε κάποιος σε μια προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, μου έλεγε ότι ξέρεις, μου λέει, διάβασε αυτό το βιβλίο και αυτό το βιβλίο είχε ωραία πράγματα. Έλεγε να μην λέμε ψέματα. Μου έλεγε ένα συγγραφέα, έλεγε να είμαι ειλικρινής, έλεγε να έχω... Καλά, λέω, από αυτό το βιβλίο περίμενε να το ακούσεις? Δεν το ήξερες αυτό, ότι δεν πρέπει να λες ψέματα? Ότι, ας πούμε, και άλλα παρόμοια. Και μου λέει, με βοηθάει πάρα πολύ. Καλά, σε βοηθάει πάρα πολύ, του λέω, αλλά αυτές είναι ιδέες. Εμείς στην πίστη μας μιλάμε για πρόσωπο. Έχουμε σχέση προσωπική με τον Χριστό.
Δεν είναι ιδέες. Να είμαι γενικά καλός. Ή λέει κάποιος, να σκέφτεσαι θετικά. Λέει ο ψυχολόγος, να σκέφτεσαι θετικά. Πώς να σκέφτομαι θετικά, αφού δεν μου πάει τίποτα καλά. Όλα πάνε χάλια. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχουμε αρρωστήσει στο σπίτι, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ μας. Τι θετικά να σκέφτομαι, έχει δίκιο. Δεν μπορεί να σκέφτεται θετικά. Αν όμως σκεφτεί τη βάση που του δίνουμε εμείς, που είναι η αληθινή, που του λέμε, ότι να σου πω κάτι, ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Ο Χριστός αναστήθηκε και δεν υπάρχει θάνατος. Μην κλαις για τον πατέρα σου. Μην κλαις για το παιδί σου. Δεν υπάρχει θάνατος. Και αν αυτό ο άνθρωπος το πιστέψει, αυτή την αλήθεια την πιστέψει, τότε παίρνει ένα κουράγιο. Γίνεται δυνατός. Και μπορεί να βοηθήσει και άλλους. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, ιδέες, σκόρπιες, πώς να το πω, η αλήθεια, η ελεημοσύνη, σκόρπια πράγματα. Εμάς σαρκώνονται αυτά στο πρόσωπο του Χριστού. Πιστεύω στον Χριστό, τον νιώθω κοντά μου και επικοινωνώ μαζί του σαν να επικοινωνώ με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και μπορούμε, παιδιά, να τον εικονίσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να υπάρχει εικόνα. Μας ρωτούν γιατί, λέει, έλεγαν οι ειδωλολάτρες, επιτρέπεται, λέει, να έχετε εικόνες. Είστε ειδωλολάτρες, προσκυνάτε το ξύλο, προσκυνάτε τα χρώματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς ξέρουμε ότι οτιδήποτε υπήρξε ως πρόσωπο μπορεί να εικονιστεί. Εδώ μπορεί να εικονιστεί ένα δικό μας πρόσωπο, ένα συγγενής μας, τον έχουμε φωτογραφία. Και πώς είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος, κατ' εικόνα και καθομοίως, εικόνα είναι ο άλλος. Για φανταστείτε να τον βλέπεις τον άλλον σαν εικόνα, αυτόν τον δύσκολο που ήρθε δίπλα σου, θέλω να πω, που είναι δίπλα σου και δεν τον μπορείς καθόλου. Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και γι' αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Έχω ξεκινήσει να σας, και σας λέω για το θέμα της σχέσης μας με το Θεό και επανέρχομαι. Έχουμε πατέρα και πατέρας μας είναι ο Θεός και είναι πολύ δυνατό αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι σας είπα την προηγούμενη φορά για τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις που ερμηνεύει την Κυριακή Προσευχή του Πάτερ Ημών, που λέει, τον έχεις πατέρα και πώς τολμάς και τον λες πατέρα. Ενώ δηλαδή τώρα το λέγαμε ότι λέει να το λες πατέρα, λέει και πώς τολμάς και τον λες πατέρα. Δεν μπορώ να τον λέω πατέρα. Μα είσαι εσύ παιδί όπως σε θέλει για να τον λες πατέρα. Αυτό είναι. Δηλαδή η ζωή μου όλη είναι, δεικνύει αυτή την σχέση πατρότητας, σχέση πατρός και Υιού, ή δεν έχω τα μάτια καθόλου να τον δω. Τι παιδί, λέει. Το λέει καμιά φορά, το λένε και οι απογοητευμένοι γονείς. Λένε, τι παιδί έκανα, αρνητικά. Εννοούνε βέβαια ότι είναι καλοί οι ίδιοι. Εκεί πρέπει να βάλουν ένα ερωτηματικό στον εαυτό τους. Τι παιδί έκανα. Δηλαδή κάτι εγώ δεν έκανα καλά και το παιδί μου είναι έτσι. Ενώ εκεί ρίχνουν την ευθύνη στο ίδιο το παιδί. Ένα παιδί ποτέ δεν φταίει. Κάτι λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάθος υπάρχει. Δεν λέω μετά, έτσι. Θα πανηγυρίζουν τα παιδιά τώρα. Πάντως, από τη μία μεριά λέει αυτό, είπα ο Άγιος Γρηγόριος, λέει ότι πώς τολμάς να τον λες πατέρα όταν δεν είσαι παιδί όπως σε θέλει ο πατέρας. Από την άλλη όμως, ό,τι και να είσαι, ό,τι και να είναι το παιδί, συγχωρείται από τον πατέρα και είναι παιδί του πατέρα. Έτσι, η σχέση μας δεν αλλάζει αυτή. Πάντοτε, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, να νιώθουμε ότι είναι πατέρας μας. Και είναι μεγάλη, ξέρετε παιδιά, είναι μεγάλη ασφάλεια αυτό. Όχι ότι επειδή το βρήκανε κάποιοι άθεοι, κάποιοι που ονομάζουν τον εαυτό τους άθεο, λένε, να βρήκανε, λέει, τη θρησκεία, η οποία είναι το όπιο του λαού. Δηλαδή τι είναι, πιστεύεις κάπου επειδή φοβάσαι. Πιστεύω κάπου επειδή φοβάμαι, επειδή είναι ανάγκη κάπου να πιστεύω και πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω γι' αυτό.
Πιστεύω επειδή ο Χριστός ήρθε να με βρει. Επειδή μου χτύπησε την πόρτα της ψυχής και με αναζήτησε, γι' αυτό πιστεύω. Και εγώ του άνοιξα την πόρτα και ήρθε. Και πλέον είμαστε μαζί. Τον πιστεύω. Μου δεικνύει, μου δείχνει σημάδια στη ζωή μου ότι είναι παρόν. Τότε η σχέση μας με το Θεό είναι πολύ υγιής. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν πάω στην εκκλησία επειδή πρέπει. Πάω επειδή θέλω. Τότε είναι πολύ σημαντικά. Τότε ο άνθρωπος ανεβαίνει τη σκάλα της πνευματικότητας όμορφα, ήπια, όρημα. Και χτίζει μια πολύ ωραία επικοινωνία με τον Θεό. Και φτάνει από το φόβο και τη μισθοδοσία που έλεγα πριν, το αντιμίσθιο φτάνει στο να είναι πραγματικά γιος του Θεού. Πάτερ. Όλα αυτά για το Πάτερ, για τη λέξη Πάτερ. Ημών. Το ημών τι δηλώνει πάλι. Δεν λέω Πάτερ, και να λέω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά Πάτερ ημών, Πάτερ, Πατέρα μας. Πατέρα μας. Έχουμε πει ότι μέσα στη λειτουργία και μέσα στην εκκλησία αλλά και μέσα στη λειτουργία όλοι είμαστε σε μία ενότητα. Αυτό είπα, δεν το ζούμε τώρα, γιατί στις μεγάλες ενορίες ιδίως δεν γνωρίζεις τους άλλους χριστιανούς που είναι στην εκκλησία και δεν νιώθεις αδελφό σου τον άλλο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς ξεκίνησε η πρώτη εκκλησία. Τα πάμε λίγο πίσω. Αυτό το ημών είναι πολύ δυνατό. Πόσοι ήταν οι χριστιανοί παλαιότερα? Πολύ λίγοι. Στην πρώτη εκκλησία λέω, μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι Απόστολοι διαδίδουν το Ευαγγέλιο, γίνεται η πρώτη εκκλησία. Λίγοι άνθρωποι. Αυτοί όμως είχανε μία καρδιά, ενώ ήταν τόσοι άνθρωποι, είχανε μία καρδιά. Ένα στόμα, πώς το είχαμε πει, ενενή στόματι και μια καρδία. Έτσι αισθανόντουσαν ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, και αυτό δεν το αισθανόντουσαν μόνο μες στην εκκλησία, το αισθανόντουσαν και εκτός. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι κάποιος πεινάει. Δεν γίνεται να πεινάει. Αφού είμαστε οικογένεια, είναι δυνατόν να αφήσει κάποιος στην οικογένειά του κάποιον να πεινάσει? Όλοι θα φάμε. Το ίδιο γίνεται στην ευρύτερη οικογένεια, αυτή που λέγεται εκκλησία. Έτσι, στην εκκλησία δηλαδή δεν μπορεί, δεν πρέπει να πεινάσει κανείς. Γιατί εγώ έχω, και αφού έχω εγώ, θα έχεις και εσύ που δεν έχεις. Άρα αυτό το ημών δηλώνει αυτό, ότι είμαστε κοινότητα, ότι είμαστε οικογένεια. Είμαστε μια ευρύτερη οικογένεια. Και να σας πω και κάτι, μια ιδέα. Ίσως με την οικογένειά μας, δεν τη διαλέξαμε την οικογένειά μας, γεννηθήκαμε σε αυτή την οικογένεια. Στην άλλη αυτή την οικογένεια, και τι μας συνδέει με την οικογένεια αυτή, μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Με την εκκλησία μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Αλλά ποιου αίματος? Του Χριστού το αίμα. Αφού και εγώ και εσείς κοινωνάμε όλοι από το ίδιο αίμα, με τον ίδιο τρόπο, όλοι με τη λαβίδα κοινωνάτε. Έτσι δεν είναι? Όλοι με τον ίδιο τρόπο κοινωνάμε. Κοινωνάμε στην οικογένεια με τον ίδιο τρόπο. Άρα αυτή είναι μια οικογένεια και θα την έλεγα ότι είναι πιο ισχυρή και από την πρώτη. Πραγματικά, μην απορρίσετε ότι με έναν πνευματικό αδελφό μπορεί να αισθανθείς πιο κοντά από έναν κατά σάρκα αδελφό. Με έναν πνευματικό αδελφό, με έναν άνθρωπο που εκκλησιάζεστε μαζί, που προσεύχεστε μαζί, κάνετε μαζί το απόδειπνο, οι καρδιές σας έρχονται πιο κοντά. Ψυχικά έρχεστε πιο κοντά. Δένονται οι άνθρωποι, γίνονται χριστόδετοι. Και δεν υπάρχει πιο δυνατός δεσμός από αυτόν. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι όταν πάνε μαζί μια εκδρομή, για παράδειγμα, ή πάνε σε μια διασκέδαση μαζί, ή επειδή θα μείνουν πιο πολλές ώρες μαζί, νομίζουν ότι έτσι θα έρθουν πιο κοντά. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να είσαι πιο πολλές ώρες και να γίνει αυτό αιτία να μαλώσεις κιόλας.
Το ζήτημα είναι να είσαι Χριστόδετος με τον άλλον. Σε όποια σχέση και να είναι αυτό. Και να είναι αυτό, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Να μην μας συνδέει μόνο το αίμα του γονιού που λάβαμε, αλλά του Χριστού το αίμα. Αυτή η Θεία Κοινωνία να είναι το ίδιο αίμα που κυλάει στις φλέβες όλων μας. Αυτό για τη λέξη ημών. Μία λέξη, είδατε. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με αυτό που έλεγα πριν για την πρώτη εκκλησία. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν το ζούμε αυτό. Σας περιέγραψα πως ήταν η πρώτη εκκλησία. Ήταν λίγοι χριστιανοί. Είχε ο ένας τη μέρημνα του άλλου. Αισθανόντουσαν ότι είναι αδέλφια. Και κάπου εκεί, στον 4ο αιώνα, ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος γίνεται χριστιανός, βαπτίζεται. Και αυτό δίνει προνόμια σε όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Όποιος βαπτίζεται χριστιανός παίρνει και προνόμια ως πολίτης της αυτοκρατορίας. Αυτό τι έκανε? Έφερε πάρα πολύ κόσμο μέσα στην εκκλησία. Όλοι γίνανε χριστιανοί. Και φτάσαμε σε ένα σημείο εκοσμίκευσης. Κάπου δηλαδή χάλασε αυτό το πνεύμα το πρώτο που σας έλεγα. Η εκκλησία αποδιωκόμενη που ήταν γίνεται εκκλησία εξουσίας. Αρχίζουν τίτλοι, εξουσίες και τιμές μέσα στους κόλπους της. Αυτό στεναχωρεί κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν την προηγούμενη κατάσταση. Και τι τους κάνει? Τους κάνει να αναχωρούν. Πώς τους λέμε αυτούς που αναχωρούν? Αναχωρητές. Τους κάνει αναχωρητές. Φεύγουν από την κοινωνία και πάνε για ένα ασκητισμό. Ασκητές. Μοναχοί. Μοναχές. Γιατί φεύγουν αυτοί? Γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν αυτό το καινούριο που ήρθε, το πνεύμα της εκοσμίκευσης. Και πάνε κάπου μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες και φτιάχνουν μικρές συνοδείες, μικρές οικογένειες για να ζήσουν τι? Για να ζήσουν το πρώτο, το παλιό. Έτσι ξεκινάει ο μοναχισμός. Έτσι ξεκινάει. Αυτή είναι η αιτία του μοναχισμού. Είναι το κίνημα εκείνο να ζήσουμε το γνήσιο και το αληθινό και το τέλειο. Έτσι. Γι' αυτό ξεκινάνε τα πρώτα, οι πρώτοι αναχωρητές, ασκητές και μετά οργανωμένα μοναστήρια. Σήμερα, αν το σκεφτείτε, τα μοναστήρια είναι χώροι που ζουν το πρώτο. Για φαντάσου πώς είναι ο μοναχός και η μοναχή μέσα στο μοναστήριο. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλο. Αλήθεια. Όλοι έχουν κοινή τράπεζα, θα φάνε, κοινή ζωή. Θα σηκωθούν μαζί, θα πάνε στην εκκλησία. Εσείς που έχετε πάει στο Άγιον Όρος, ξέρετε. Το βράδυ, όλοι μαζί στην προσευχή, θα νιώσουν η οικογένεια. Ο ένας θα πάρει συγχώρεση από τον άλλον. Θα πάνε να ξεκουραστούν μονιασμένοι. Ζούνε δηλαδή αυτό το πρώτο που σας έλεγα τώρα. Θα μου πεις, εμείς οι άλλοι έχουμε αποκλειστεί από αυτή τη δυνατότητα να το ζούμε κι εμείς? Όχι. Υπάρχουν κάποιες ενορίες και στον κόσμο που ζουν με αυτόν τον τρόπο, που έχουν τον κόσμο πολύ καλά, πολύ, πολύ κοντά τους. Οι ιερείς είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και δέχονται τον κόσμο, τον καλοδέχονται, είναι αγκαλιά πραγματικά. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Έτσι. Και επίσης, εκτός από κάποιες συνορίες, υπάρχουν και κάποια σπίτια που είναι έτσι. Υπάρχουν κάποια σπίτια που ζουν εκκλησίες πραγματικά, σαν εκκλησίες. Δηλαδή ο ένας έχει το νιάσιμο για τον άλλο. Σηκώνεται το πρωί, θα κάνουν μαζί προσευχή. Το βράδυ θα κάνουν μαζί προσευχή. Θα πάνε την Κυριακή όλοι μαζί στην εκκλησία. Θα πάνε και μια εκδρομή, ένα προσκύνημα θα πάνε όλοι μαζί.
Αυτό είναι πολύ ωραία πράγματα. Αλλά δύσκολα σήμερα να το συναντήσεις αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να αγωνίζεσαι. Να είναι όντως η ζωή σου, με την οικογένειά σου, με τους άλλους ανθρώπους, σε αυτή τη βάση. Φανταστείτε πώς θα ήταν η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ενώ τώρα η κοινωνία είναι μέσα στη βία και μέσα στην ανασφάλεια. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς πουθενά. Έτσι λένε οι γονείς προς τα παιδιά. Μην εμπιστεύεσαι πουθενά. Μην ακούσεις ποτέ κανέναν. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν στα παιδιά. Γιατί η ίδια κοινωνία είναι αρρωστημένη. Εγώ νομίζω ότι όταν ο καθένας ξεκινήσει ως μονάδα και δουλεύει τον εαυτό του, μετά με την οικογένειά του, τους φίλους του κτλ, σιγά σιγά φτιάχνει η κοινωνία. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και μην ρίχνουμε την ευθύνη, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Ας ρίχνουμε την ευθύνη στον εαυτό μας. Φταίει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Πάτερ ημών, είπα και συνεχίζω, ο εντισουρανής. Αλήθεια. Γιατί είχαμε πει και γι' αυτό κάτι την προηγούμενη φορά. Πάτερ ημών ο εντισουρανής. Γιατί τονίζει, γιατί λέμε αυτή την έκφραση μετά, ο εντισουρανής. Ήσασταν φαντάζομαι όλοι την προηγούμενη φορά. Τονίζουμε την αγιότητα του Θεού. Πάτερ ημών ο εντισουρανής. Είπαμε ότι λέμε όλα αυτά προκειμένου όταν τα ακούτε να έχετε βαθύτερη σκέψη. Όχι να ξεχάσετε και αυτά που ξέρετε. Λοιπόν, Πάτερ ημών ο εντισουρανής. Δύο πράγματα. Το πρώτο, ουρανός. Καταρχήν, ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Ο Θεός είναι παντού. Έτσι, ο Θεός είναι παντού. Πώς το λέμε, πανταχού παρών. Ωραία. Άρα δεν σημαίνει αυτό ακριβώς. Θα πούμε κάτι τώρα. Πάτερ ημών ο εντισουρανής σημαίνει ουρανός είναι η λέξη που θα πρέπει να μας θυμίζει την πατρίδα μας. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η αναφορά μας. Εκεί. Αυτό θα πρέπει να το έχεις στη σκέψη σου. Γιατί λέγεσαι άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο. Κοιτάω ψηλά. Και όταν κοιτάω ψηλά, κοιτάω τον ουρανό. Και λέω, πρέπει να κοιτάω τα αιώνια. Πρέπει να κοιτάω τα άφθαρτα. Να μην κοιτάω αυτά που αύριο δεν θα υπάρχουν. Γιατί πολλές φορές μας μπερδεύει η κοινωνία και σκεφτόμαστε, η αγωνία δηλαδή μας κάνει και σκεφτόμαστε πολύ πολύ τα καθημερινά μας και μας πνίγουν οι σκέψεις αυτές οι καθημερινές μας και ο νους μας δεν πηγαίνει καθόλου προς τον ουρανό. Γι' αυτό το λέμε στην προσευχή. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Ο ουρανός μας θυμίζει την πατρίδα μας και η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να αγωνίζεται πνευματικά και να κοιτάει ψηλά. Αλλά και κάτι άλλο. Εντισουρανής. Με το εντισουρανής τονίζεται η υπερκοσμιότητα του Θεού. Η παντοδυναμία του Θεού. Όταν λέμε Πάτερ ημών εντισουρανής, ουρανός είναι όλα. Και υπάρχει και όρος στη φιλοσοφία που ο ουρανός σημαίνει τα πάντα. Η ουρανή στον πληθυντικό. Ουρανός σημαίνει και τη γη. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν λέω ο εντισουρανής, εννοώ αυτόν που επισκιάζει, που φροντίζει, που μεριμνά, που κυβερνά τα σύμπαντα. Έτσι όταν έτσι χαρακτηρίζω το Θεό. Πάτερ ημών ο εντισουρανής. Η επόμενη έκφραση είναι πια αγιαστείτε το όνομά σου. Αγιαστείτε το όνομά σου. Εδώ πέρα δεν σας μοιάζει ότι αυτό είναι κάπως πάλι οξύμορο? Αγιαστείτε το όνομά σου. Δηλαδή εμείς τα λέμε για να αγιάζεται το όνομα του Θεού. Έχει ανάγκη ο Θεός από μας να λέμε αγιαστείτε το όνομά σου για να γίνεται Άγιος? Μα ο Θεός είναι ο Άγιος. Γιατί τότε το λέμε? Θες κάτι να πεις? Για μας.
Τι εννοούμε το λέμε για μας? Τι μας υπενθυμίζει? Αγιαστείτε το όνομά σου. Ο Παναγιώτης θα πει που δεν ήταν την άλλη φορά. Αυτό είναι δικαιολογία ότι δεν ήσουν. Πάτερ εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ακούστε πώς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού δεν έχει ανάγκη. Ο ίδιος ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας για να γίνει Άγιος. Άγιος είναι. Αλλά μπορεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από μας. Όταν για παράδειγμα έχουμε έναν άνθρωπο χριστιανό, πιστό, και τον βλέπεις, μπορεί να υπάρχει στη γειτονιά σας ένας τέτοιος άνθρωπος, και λες αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Τότε, όταν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, τι γίνεται? Δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Καταλάβατε που είναι το αγιαστείτο το όνομά σου? Δοξάζεται το όνομά σου μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από μένα. Μακάρι να γίνει για τον καθένα μας. Να αγιάζεται ο Θεός μέσα από εμάς. Πώς το λέει, πώς το διαβάζουμε? Το είπε ο Χριστός. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, έτσι να λάμπει το φως που ακτινοβολεί ο άνθρωπος, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, και αυτόν τον άνθρωπο το λένε Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο και άλλους και άλλους, και μέσα από αυτούς τι λέγανε οι άνθρωποι? Δόξα τω Θεώ. Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσω τω Θεώ? Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να μου αλλάξει η ζωή? Και δοξάζεις τω Θεώ. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία τοποθετείται εκεί η έκφραση. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ας είναι Άγιο το όνομά σου. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος λοιπόν. Και καθώς σε όλες τις δοξολογικές εκφωνήσεις το είδαμε, σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Και κάπου το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει? Καταξιώσον ημάς, ούτω βιούν καθαρός, ως διημών άπαντα σε δοξάζει. Να είναι τέτοια καθαρότητα στη ζωή μου, έτσι ώστε να γίνομαι αιτία να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Άρα εμείς να γίνουμε Άγιοι για να δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Η επόμενη έκφραση. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα σε αυτό? Όχι. Ωραία. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ας το δούμε μαζί τις εκφράσεις αυτές. Η βασιλεία του Θεού ποια είναι? Τι εννοούμε βασιλεία του Θεού? Είδατε εκφράσεις που ξέρουμε, που ακούμε και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη όλοι μας να κατηχούμαστε. Αν σας θέσω κανένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, θα έχετε μία ευχέρεια λόγου μεγάλη όλοι σας. Για αυτά όμως τα θέματα δεν ξέρω. Γιατί έχουμε μία... Είμαστε υποτονικοί. Δεν γνωρίζουμε, δεν διαβάζουμε. Λέει, καταρχήν θα το πω απλά, βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε και έφερε μία βασιλεία. Αλλά αυτή η βασιλεία δεν έχει και δεν είχε καμία σχέση με καμία βασιλεία από αυτές που ξέραμε και από αυτές που ξέρουμε. Είναι ένα άλλο πολίτευμα. Είναι ένα πολίτευμα του Χριστού, ο οποίος Χριστός έδωσε το μήνυμά του, έδωσε το λόγο του, έδωσε και το αίμα του για μας και με αυτά έφτιαξε τη βασιλεία του. Αυτή η βασιλεία θέλουμε να υπάρχει. Δηλαδή η βασιλεία, η σχέση του πιστού, του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό ονομάζεται βασιλεία. Πάμε όμως να δούμε και άλλα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία. Ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους, έτσι και στη γη από τους ανθρώπους. Παίρνουμε μαζί τα δύο αιτήματα της προσευχής
για να τα αναπτύξουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης είναι το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Σας διαβάζω κάτι από το μακαριστό Μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο. Και ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας είπε για τη Βασιλεία του Χριστού, της οποίας ούκα έστε τέλος. Αυτή η Βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Όλες οι Βασιλείες έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Αυτή η Βασιλεία που εκπροσωπείται από τον Χριστό δεν έχει τέλος. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Στους ατελεύτη τους αιώνες. Και ο πρόδρομος ο Ιωάννης και ο Χριστός άρχισαν το κήρυγμά τους με τις ίδιες λέξεις. Τι έλεγαν? Ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Έφτασε. Πότε έφτασε? Τώρα που ήρθε ο Χριστός έφτασε. Γι' αυτό λοιπόν καλά το είπα πριν, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε, ήγγηκεν η Βασιλεία του Θεού, έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Και το ίδιο έλεγε και ο Ιωάννης, έρχεται. Αυτό είναι το κήρυγμά του. Προετοιμαστείτε γιατί έρχεται η Βασιλεία, δηλαδή ο Χριστός. Βασιλεία είναι ο νέος κόσμος που γεννιέται με τον ερχομό του Χριστού, που καθώς δεν είχε την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, δεν έχει την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, έτσι δεν τελειώνει εδώ, αλλά εκτείνεται και ολοκληρώνεται στον μέλλοντα αιώνα. Ελθέτω η Βασιλεία σου, λέγεται με μια τέτοια σημασία. Έτσι θα πρέπει να το νιώθουμε, να λέμε ότι αφού ήρθε ο Χριστός, αφού γνώρισα τον Χριστό, ζω ήδη στη Βασιλεία. Η γνωριμία μου με τον Χριστό μου έχει αλλάξει τη ζωή, μου έχει φέρει τη χαρά στη ζωή μου, την ελπίδα, και ζω ήδη σε μια άλλη κατάσταση που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και κάπου στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού, έλα για να έχω Βασιλεία και μέσα μου». Η Βασιλεία του Χριστού υπάρχει. Το ζήτημα είναι αν εμείς γίνουμε πολίτες αυτής της Βασιλείας. Και τι ζητάμε τώρα? Ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ποιο θέλημα του Θεού να γίνει? Όπως τον ουρανό, όπως οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, όλες οι επουράνιες δυνάμεις έχουν αρμονική σχέση με τον Θεό, και στον ουρανό έχουμε την, πώς να το πω, βασιλεύει εκεί ο Χριστός, έτσι θέλουμε να γίνει και στη γη. Όπως υπάρχει αυτή η ευταξία, η τάξη στον ουρανό, να γίνει έτσι και η γη. Πόσο ανάγκη και πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος πάντοτε. Σε μια κοινωνία που ετοιμάζεται, σε κράτη που ετοιμάζονται να κάνουν πόλεμο με το άλλο κράτος, σε οικογένειες που διαλύονται, σε τόσα δεινά που υπάρχουν στις κοινωνίες, εμείς τι παρακαλούμε? Ας γίνει αυτό που γίνεται στον ουρανό, αυτή η τάξη που υπάρχει στον ουρανό, αυτή η ομορφιά που υπάρχει στον ουρανό, να έρθει να γίνει, να έρθει να είναι το ίδιο και στη γη. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω ή να ερμηνεύσω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Με τη φράση αυτή ευχόμαστε να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Να έρθει και να επικρατήσει ο Παράδεισος που χάσαμε. Μα έτσι ήταν η γη. Πριν το αμάρτημα, πριν αυτή την εκτροπή των πρωτοπλάστων, έτσι ήταν η γη. Και τώρα ζητάμε να έρθει να γίνει η γη όπως ήταν παλαιότερα. Το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Έτσι, το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Μπλέχτηκε η ανθρωπότητα σε ένα τυραννικό καθεστώς που ονομάστηκε κοιλάδα του κλαθμόνος. Είμαστε παραδομένοι στην ασθένεια και τελικά στο θάνατο εξαιτίας των παθών μας. Έτσι, σωστά κάνουμε όταν προσευχόμαστε να έρθει και να ζήσουμε Βασιλεία του Θεού, η οποία αποτελεί τη φυσική μας ζωή.
Αυτή η βασιλεία που χάσαμε είναι η φυσική μας ζωή. Ευχόμαστε να εξαφανιστεί ο κόσμος εις τωράς. Όπως, ακούστε μια ωραία έκφραση, πώς, τι παρακαλάμε στην προσευχή μας, να έρθει να φύγει αυτή η φθορά από τη γη. Πόσο ωραία το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, που βλέπω εδώ μια ερμηνεία του. Όπως με τον καπνό που τον διαλύει ο αέρας. Ήρθε και έπεσε καπνός και έρχεται ένα αεράκι και καθαρίζει όλη την ατμόσφαιρα. Έτσι να έρθει η χάρη του Θεού. Έτσι να έρθει η βοήθεια του Θεού και να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει την κοινωνία και να φτιάξει και τον καθένα μας. Είναι λοιπόν ποθητή και γλυκιά η φωνή του πιστού που παρακαλεί στο Πάτερ ημών να έρθει η Βασιλεία του Θεού, αφού με τον ερχομό της θα εξαφανιστούν οι λύπες και κάθε στεναγμός. Και λίγο παρακάτω η Κυριακή προσευχή μας λέει: «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον». Δώσε μας και σήμερα το καθημερινό μας ψωμί. Όσο εδώ τα αιτήματα αναφέρονται προς το Θεό. Από εδώ και πέρα λέει αναφέρονται στον άνθρωπο. Ακούστε. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Λέμε εμείς δώσε ημίν τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Ο πνευματικός άρτος είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί, από το οποίο το χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε. Είδατε πόσο ωραία τα βλέπει και ο Θεός μας και ο Χριστός μας παραδίδει την προσευχή. Δεν μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ασώματοι, γιατί ασώματοι δεν μπορούμε να είμαστε, ούτε άειλοι. Έχουμε σώμα. Ούτε σε έναν άνθρωπο που έρχεται και δεν έχει να φάει τρεις μέρες εγώ θα του μιλάω για πνευματικότητα. Θα του δώσω πρώτα ψωμί να σταθεί όρθιος και μετά θα του μιλήσω για την πνευματική τροφή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα βλέπει ο Θεός μας και νοιάζεται και γι' αυτό τον καθημερινό μας άρτο. Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί αυτό που μας χρειάζεται κάθε μέρα για να συντηρηθούμε σωματικά και να ζήσουμε. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι από εδώ και κάτω τα αιτήματα είναι κοινά. Ο καθένας δηλαδή που λέει το Πάτερ ημών δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους αδελφούς. Φτάνω σε κάτι που θέλω να πω. Σαν παιδιά του Θεού και σαν αδελφοί που είμαστε, δεν είναι ο καθένας μόνος του κάτω από τον ουρανό. Αλλά για την ώρα αυτή που ο πιστός προσεύχεται μπροστά στο σώμα του Κυρίου, ο επιούσιος άρτος δεν είναι μόνο η αναγκαία καθημερινή τροφή που τον στηρίζει, αλλά ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση, η πνευματική τροφή που στηρίζει την ουσία του ανθρώπου, τον όλον άνθρωπο δηλαδή. Άρα, όταν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων, δεν εννοούμε μόνο τον καθημερινό άρτο που είπαμε ότι είναι αναγκαίος, αλλά εννοούμε και έναν άλλον άρτο που τον λαμβάνουμε συχνά. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Ο Θείος, ο Επουράνιος, ο Χριστός είναι, ο οποίος έρχεται κοντά μας και μέσα μας με το σώμα Του και το αίμα Του. Και αυτό ακριβώς θέλει να πει εδώ, ότι αυτός ο άρτος, ο επιούσιος, πρέπει να μας είναι πολύ πολύ ποθητός και πολύ πολύ κοντινός, να το νιώθουμε. Πώς νιώθεις όταν έχεις... δεν έχεις φάει καθόλου δύο μέρες? Μπορείς να δεις το ψωμί και να το αισθανθείς ότι είναι χρυσάφι, ή μάλλον δεν διαλέγεις καν το χρυσάφι γιατί έχεις ανάγκη από το ψωμί. Τόσο αυτή η ανάγκη, αυτή η ωραία ανάγκη πρέπει να μας συνέχει για τον ουράνιο άρτο. Και ξέρετε, αυτή είναι και η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αν κάποιος ρωτήσει ποια είναι η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, φυσικά μας έχουν αφήσει οι πατέρες μας, οι Άγιοι μας, το τι πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά που λένε στην Εκκλησία, που λένε οι πνευματικοί,
για την νηστεία, για την εγκράτεια, όλα αυτά που λένε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά πολύ πολύ σημαντικό είναι να έχεις αυτή την επιθυμία τη σφοδρή να κοινωνήσεις. Αυτό είναι πολύ πολύ δυνατό. Δηλαδή να μην μπορείς από το βράδυ να κοιμηθείς από την γλυκιά αναμονή ότι το πρωί θα σηκωθώ και θα πάω να λάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η πιο καλή προετοιμασία. Και ξέρετε, δεν έρχεται αυτή πολλές φορές από μας. Είναι δώρο του Θεού σε μας. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος, το δίνει σαν δώρο ο Θεός μετά στον άνθρωπο. Και έχεις μία όρεξη, δεν σε κουράζει καθόλου η Εκκλησία. Μπορείς να μείνεις 2-3 ώρες μέσα στην Εκκλησία και να μην κατάλαβες πώς πέρασε η ώρα. Και υπάρχει και το αντίθετο. Να κοιτάς συνεχώς το ρολόι σου για το πότε τελειώνει η Εκκλησία. Έτσι. Αυτό δεν είναι να τον κατηγορήσουμε αυτόν που το κάνει. Δεν είναι θέμα κατηγορίας. Είναι θέμα ότι δεν το ζει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί όμως να το ζήσει σε κάποιο άλλο χρόνο, σε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πρέπει να τον αναγκάζουμε. Έρχεται αυτό. Έρχεται. Όταν έχεις καλή διάθεση, έρχεται ο Θεός και ευλογεί αυτόν τον αγώνα και νιώθεις μία, πώς να την πω, ναι, μία χαρά και μία λαχτάρα, θα την έλεγα. Όχι το λαχτάρα με την κακή έννοια, τη λαχτάρα με τη θετική έννοια. Δηλαδή περιμένω πώς και πώς να πάω να συναντήσω τον Χριστό και όχι να το συναντήσω μόνο να του μιλήσω όπως κάνω στην προσευχή, όχι μόνο να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά να τον βάλω μέσα μου όντως, να ενωθώ πραγματικά μαζί του, το σώμα μου να ενωθεί με το σώμα του. Για να μην σας κουράζω, θα προχωρήσω λίγο. Τον άρτον ημών των επιούσεων το είπα. Να σας πω κάτι για αυτό το σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Πώς ερμηνεύεται η λέξη σήμερον? Λαμβάνομαι από αυτήν ένα δυνατό πνευματικό δίδαγμα, σύμφωνα με το οποίο η ανθρώπινη ζωή είναι εφήμερη. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Πράγματι, μόνο το παρόν ανήκει στον καθένα μας, ενώ το μέλλον δεν το γνωρίζουμε τι θα φέρει. Γιατί όμως να φροντίζουμε και να ταλαιπωρούμαστε για τα μελλοντικά, αφού η κάθε μέρα αποτελεί μια ιδιαίτερη κοπιαστική μέρημνα για τον άνθρωπο? Πραγματικά κάθε μέρα τι αγωνία έχουν οι άνθρωποι. Πώς θα βγει η μέρα, πώς θα βγει η νύχτα. Απορίας άξιον είναι η αλαζονική συμπεριφορά μας, θεωρώντας για τον εαυτό μας ότι θα ζήσουμε στην παρούσα ζωή αιώνια. Έτσι νομίζουμε κάποιοι, ότι θα ζήσουμε αιώνια σε αυτή τη ζωή και χτίζει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, και ότι δεν υπάρχει Θεός. Σαν να μην υπάρχει Θεός κινούμε. Κάνω αυτά που είναι να κάνω και τα λάθη εννοώ και δεν έχω μέσα μου και κανέναν έλεγχο. Είναι φανερό ότι δεν διδασκόμαστε από τα πολλά και καθημερινά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα ότι είμαστε πολύ μικροί και πεπερασμένοι. Δεν διδασκόμαστε και από εκείνο το πλούσιο της ευαγγελικής περικοπής που συνεχώς γκρέμιζε αποθήκες και έκανε μεγαλύτερες για να αποθηκεύσει περισσότερα πράγματα, ενώ υπήρχαν δίπλα του πεινασμένοι. Τι κατάφερε? Μέσα σε μια νύχτα τα έχασε όλα. Δεν σκεφτόμαστε ότι τα παρόντα θα παρέλθουν και θα μείνει μόνη της η ψυχή, πολλές φορές πνιγμένη στα πάθη, σαν μέσα σε θηλιά. Ας προσευχόμαστε για το σήμερα. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Για τον καθημερινό μας άρτο, ο οποίος ως έννοια, είπαμε, περιλαμβάνει κάθε τι το αναγκαίο και το απαραίτητο για τη ζωή. Αλλά αυτός που είναι απολύτως αναγκαίος, είπαμε, είναι ο θείος άρτος, που το λαμβάνουμε μέσα στη Θεία Κοινωνία. Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Εγώ νομίζω ότι αν μόνο το Ευαγγέλιο είχε αυτή την έκφραση, δεν χρειαζόμασταν τίποτα άλλο. Φτιάχνει μια τέλεια κοινωνία και έναν τέλειο εσωτερικό κόσμο. Μας δίνει ένα κανόνα ο Θεός. Και προσέξτε τον καλά.
Θέλεις να συγχωρεθούν, θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου. Θα συγχωρήσεις τον άλλο. Τόσο απλό και τόσο δύσκολο. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου. Θα συγχωρέσεις τον άλλο. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχωρέσαι τα δικά μας, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Όπως εμείς συγχωρούμε, έτσι συγχώρεσέ μας και μας. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης μας. Μα εγώ νηστεύω. Μα εγώ βοηθάω φτωχούς. Κάνω και άλλα πράγματα. Αυτά είναι καλά, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, το αγκονάρι της πίστης, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Είναι σαν να θες να προχωρήσεις και σου έχουν βάλει, πώς τη λένε αυτή την πέτρα που κρατάει με αλυσίδα το πόδι. Κάπως τη λένε αυτή τη λέξη. Κάπως λένε αυτή την... Σου έχουν βάλει λοιπόν μία... σου έχουν βάλει μια μεγάλη πέτρα με αλυσίδα και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θες να προχωρήσεις, αλλά αυτό σε τραβάει προς τα πίσω. Αυτό είναι το να μην μπορείς να συγχωρήσεις. Και θα πρέπει όταν κοινωνήσεις να λες αυτό. Βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να συγχωρήσω. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Είναι πολλές φορές απαγορευτικό, θα έλεγα, από τους πνευματικούς πατέρες, όταν κάποιος έχει μίσος, ειδικά για κάποιον άλλον, να μην αφήνουν τους ανθρώπους να κοινωνούν. Αλλά τέλος πάντων, αν κάποιος φτάσει στη Θεία Κοινωνία, να το προσεύχεται και να λέει, βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να τον συγχωρέσω, να τον χωρέσω μέσα μου. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Ελλάδος, 12. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αναζητάτε